Καλησπέρα στους ακροατές μας. Είμαστε από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Για πρώτη φορά σήμερα κοντά σας με την εκπομπή «Η ώρα της αλήθειας». Είμαστε μέλη της Ελλήνων Συνέλευσης και θέλω να ευχαριστήσω το ραδιοφωνικό σταθμό που μας δίνει το βήμα αυτό, ούτως ώστε να ακουστεί η φωνή της Ελλήνων Συνέλευσης, να ακουστούν πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει ο κόσμος, διότι γίνεται μεγάλη παραπληροφόρηση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να μας γνωρίσει καλύτερα, να καταλάβει ποιοι ακριβώς είμαστε και τι κάνουμε και ότι δεν διαφέρουμε σε τίποτα από όλους τους υπόλοιπους Έλληνες. Θα είμαστε μαζί σας κάθε Κυριακή, 12 με 1 το βράδυ και σε επανάληψη κάθε Δευτέρα. Να πούμε και ποιοι είμαστε. Πολύ σωστά. Ο Κώστας Κιζάκης και η Όλη Γιαννελάκη θα σας παρουσιάζουν στην αρχή αυτές τις εκπομπές, αφήνοντας βέβαια βήμα και σε όλους τους υπόλοιπους συνέλληνες, σε όλους τους Έλληνες πολίτες που θέλουν να μιλήσουν μέσα από την εκπομπή αυτή. Έχουμε παρατηρήσει λοιπόν πως η ζωή μας άλλαξε δραματικά την τελευταία δεκαετία. Μας έχουν πει ότι δεν πήγαν πολύ καλά τα πράγματα, δεν τα καταφέραμε οικονομικά. Γι' αυτό το λόγο μας φορολογήσανε βάναυσα, με αποτέλεσμα να έχουμε διαλυμένες οικογένειες, να έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό παγκοσμίως σε αυτοκτονίες, οι επιχειρήσεις έχουν κλείσει και όλα αυτά εδώ μας λένε επειδή δεν τα καταφέραμε στα οικονομικά. Λοιπόν, εμείς θα αποδομήσουμε όλα αυτά εδώ που μας ταΐζανε σε εισαγωγικά επί τόσα χρόνια, λέγοντας την πραγματικότητα με στοιχεία, και θα δώσουμε την πληροφορία σε όλους τους Έλληνες ότι υπάρχει διέξοδος, και αυτή η διέξοδος από την κρίση αυτή την τεχνητή υπάρχει από το 2012. Θα δώσουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και αποδείξεις για αυτό που λέμε και θα ξεκινήσουμε τώρα ρίχνοντας λίγο μια ματιά στην πραγματικότητα στην οποία βιώνουμε. Λοιπόν, όλοι μας έχουμε δει πως το πορτοφόλι μας έχει αδειάσει, έχουμε δει συνανθρώπους μας οι οποίοι αναγκάστηκαν για να επιβιώσουν, λες και ο άνθρωπος είναι ζώο και πρέπει να επιβιώνει. Ο άνθρωπος διαβιώνει λοιπόν και πρέπει να το έχουμε καλά μέσα στο μυαλό μας. Έχουμε δει λοιπόν εικόνες απίστευτες όπου βλέπουμε τους συγγενείς μας, βλέπουμε τους φίλους μας, βλέπουμε τον πατέρα μας, τη μάνα μας, τον αδερφό μας να ψάχνει μέσα από το σκουπιδό τενεκέ για να βρει κάτι να φάει. Αυτές είναι εικόνες ούτε καν τριτοκοσμικές, σε μια εποχή όπου η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ που όπως βλέπαμε, αν θυμάστε παλιά κάποια ντοκιμαντέρ που μας λέγανε ότι με το ρυθμό που εξελίσσεται η τεχνολογία, ο άνθρωπος θα πρέπει να δουλεύει 2-3 ώρες την εβδομάδα και να παίρνει πενταπλάσιο μισθό. Αντί γι' αυτό, είδαμε ότι στις περασμένες δεκαετίες, αφού μπήκε και η γυναίκα στην αγορά εργασίας, δηλαδή σε μια οικογένεια πλέον δουλεύανε 2 άτομα αντί για έναν, και αντί να αυξάνεται το εισόδημα, φτάσαμε σε αυτό το οικονομικό επίπεδο που μας παρουσιάζουν αυτοί που μας κυβερνάνε. Αλλά πρέπει να πούμε καταρχήν ποιοι είναι αυτοί που μας κυβερνάνε. Πρέπει να γίνει λοιπόν ο διαχωρισμός μεταξύ του έθνους και του κράτους. Αυτό περνάει μπροστά στα μάτια μας, δεν το παρατηρεί κανένας και νομίζει ότι το κράτος είναι αυτοί που διαχειρίζονται, που πολύ σωστά διαχειρίζονται το κράτος, αλλά τι διαχειρίζεται το κράτος? Διαχειρίζεται το πλούτο του έθνους. Λοιπόν, και τα συμφέροντα φυσικά της χώρας και των Ελλήνων πολιτών. Όταν βέβαια το κράτος ανήκει στο έθνος. Εδώ παρατηρούμε κάτι πρωτόγνωρο, ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ έθνους και κράτους. Κανονικά το κράτος είναι ο εκπρόσωπος του έθνους. Το έθνος είναι αυτό που επιλέγει ποιοι θα το εκπροσωπήσουν για να υπερασπιστούν τα συμφέροντα της χώρας και των πολιτών. Κάτι όμως το οποίο δεν γνωρίζαμε εμείς και προφανώς δεν γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες,
αρκετοί τουλάχιστον, είναι ότι έχουν μετατρέψει τα τελευταία χρόνια το κράτος μας σε ιδιωτική εταιρεία με αφημί και έδρα το Βερολίνο. Γι' αυτό παρατηρούμε και όλα αυτά τα περίεργα φαινόμενα που συμβαίνουν στην χώρα μας και δεν υπάγονται στην λογική, αγγίζουν το παράλογο, όλο αυτό που βιώνουν οι Έλληνες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πρωτόγνωρες καταστάσεις για έναν αξιοπρεπή και περήφανο λαό, που όσο μεγάλη και να είναι μια οικονομική κρίση, δεν επιτρέπεται ένας λαός να φτάνει σε αυτό εδώ το σημείο. Να κάνουμε λοιπόν αυτό το διαχωρισμό. Το κράτος λοιπόν, η κάθε κυβέρνηση μάλλον, η οποία αναλαμβάνει την τύχη του έθνους, είναι απλώς διαχειριστές, τίποτα άλλο. Η απόδειξη είναι πάρα πολύ απλή, διότι κάθε 4 χρόνια γίνονται εθνικές εκλογές. Δεν γίνονται κρατικές εκλογές. Καθώς επίσης και ό,τι πλούτος υπάρχει στην Ελλάδα ανήκει στο έθνος. Πολύ σωστά. Σκεφτείτε ότι όταν πάτε Αθήνα παίρνετε την εθνική οδό. Δεν παίρνετε την κρατική οδό. Το κράτος λοιπόν είναι απλώς το μέσο για να γίνει διαχείριση του πλούτου. Γι' αυτό και όταν βγαίνει οποιοδήποτε κόμμα που είναι διαχειριστές και τίποτα άλλο, μας λένε αμέσως μετά τις εκλογές ότι πήρανε την εντολή. Γιατί την εντολή την δίνουμε εμείς οι Έλληνες, κυρίαρχοι και ιδιοκτήτες αυτής της χώρας. Αυτό που παρατηρήσαμε λοιπόν είναι ότι όλοι αυτοί οι διαχειριστές δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και θα το αποδείξουμε αυτό εδώ, διότι αν δούμε τα πραγματικά στοιχεία του πλούτου που έχει η Ελλάδα, είναι αδύνατον, δηλαδή πρέπει να έχεις βγάλει πραγματικά το Harvard για να καταφέρεις να χρεώσεις και να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο το οικονομικό αυτή τη χώρα. Λοιπόν, θα πούμε λίγο καταρχήν τι πλούτος έχει η Ελλάδα. Καθώς, να σε διακόψω λίγο Κώστα, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι όλα τα κόμματα, όλες οι κυβερνήσεις που ανέβηκαν και ανέλαβαν το τιμόνι της χώρας ακολουθούν ό,τι και αν έχουν δηλώσει πιο μπροστά, μνημονιακοί, αντιμνημονιακοί, ακολουθούν και συνεχίζουν την ίδια πολιτική. Και αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι δεν τους ενδιαφέρει το κόστος. Το πολιτικό κόστος που θα έχουν, διότι περνάνε πράγματα όπως παραδείγματος χάρη η ψήφιση τελευταία του να μπορεί κάποιος στα 15 του χρόνια να αλλάζει φύλο. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό και είναι κάτι που έχει μεγάλο πολιτικό κόστος σε οποιαδήποτε κυβέρνηση περάσει κάτι τέτοιο. Βλέπουμε όμως ότι δεν τους ενδιαφέρει. Κάτι συμβαίνει εδώ. Πολύ σωστά. Και βέβαια όλα τα πράγματα έχουν και την καλή πλευρά. Δηλαδή τώρα όταν θα γεννιέται ένα παιδάκι δεν χρειάζεται να του πάτε δώρο ρούχα ροζ ή γαλάζια. Θα περιμένετε 15 χρόνια και μετά θα του πάτε τα ρουχαλάκια που αρμόζουν στο φίλο του. Γελάμε, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Λοιπόν, θα συνεχίσεις Κώστα. Ναι, και να μετά πούμε λίγο για αυτή τη χώρα λοιπόν, που μας την έχουν χαρακτηρίσει εσκεμένα τόσα χρόνια, ότι είναι ψωροκόστενα η Ελλάδα μας, ότι ο Έλληνας είναι τεμπέλης, ενώ όλα τα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο ακριβώς, ότι ο Έλληνας δουλεύει περισσότερες ώρες από κάθε άλλο λαό στην Ευρώπη. Λοιπόν, ας δούμε όμως αυτή η ψωροκόστενα τι οικονομικά χαρίσματα έχει. Καταρχήν είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη στην παραγωγή αλουμινίου. Είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη στην παραγωγή βοξίτη. Οι πρώτοι στην Ευρώπη στην παραγωγή νικελίου. Οι δεύτεροι στον κόσμο στην εξόρυξη σμικτητών. Πρώτοι στον κόσμο σε υδρομαγνησίτη περλίτη λευκόλιδο. Τι σημαίνει όμως όταν λέμε πρώτη στον κόσμο? Σημαίνει ότι η Ελλάδα των 11 εκατομμυρίων έχει περισσότερο πλούτο από αυτά εδώ τα στοιχεία που μόλις ανέφερα, από τη Γερμανία των 80 εκατομμυρίων, από την Αμερική των 400 εκατομμυρίων, από την Κίνα του 1,5 δις,
Όπως καταλαβαίνετε, αυτός ο πλούτος έχει να μοιραστεί σε πολύ λίγους ανθρώπους συγκριτικά με τις άλλες χώρες. Πάμε πιο πέρα. Τρίτη στον κόσμο στην παραγωγή ελιάς και λαδιού. Και όμως βλέπουμε συνέλληνές μας να ψάχνουν στα σκουπίδια για να βρουν λίγο λάδι στον τενεκέ. Τρίτη στον κόσμο σε παραγωγή κρόκου. Τρίτη στον κόσμο σε παραγωγή ακτινιδίων και ροδάκινα, σπαράγγια. Έβδομη στον κόσμο και πρώτη στην Ευρώπη στην παραγωγή βαμβακιού. Και ρωτώ εγώ, πού είναι λοιπόν τα κλωστήρια, τα οικοκυστήρια, πού είναι τα βαφεία, διότι από μία πρώτη ύλη, όπως καταλαβαίνετε, μπορούν να δημιουργηθούν σωρία επιχειρήσεων. 16η στον κόσμο στην παραγωγή τυροκομικών προϊόντων. 17η στον κόσμο σε αφίξεις τουριστών. Δε παιδιά, αν εμείς δεν πάμε καλά και έχουμε τόσους τουρίστες κάθε χρόνο, τι να πει η Πολωνία, ρε παιδιά, τι να πει η Αλβανία, τι να πει όλες οι άλλες χώρες οι οποίες δεν έχουν καν τουρίστες. 1η στον κόσμο στην παγκόσμια ναυτιλία. 1η στον κόσμο σε αξία αρχαιολογικών μνημείων. Σκεφτείτε το εξής, όλα τα μουσεία του κόσμου έχουν ελληνικά εκθέματα, τα οποία ανήκουν σε εμάς. Δηλαδή, αν παίρναμε πίσω τα δικά μας, γιατί αυτά είναι δικά μας, είναι των πατεράδων μας, είναι των παππούδων μας όλα αυτά εδώ, όλα αυτά τα εκθέματα, αν τα παίρναμε εμείς πίσω, ρωτώ, το μουσείο του Βερολίνου, του Λονδίνου, του Παρισιού, τι εκθέματα θα είχαν να δείξουνε. Επίσης, τώρα αφού μπήκαμε στα μνημόνια, τότε ξαφνικά ανακαλύφθηκε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Μέχρι τότε θυμηθείτε, εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Γιωργάκη τον Παπανδρέο από την Αλεξανδρούπολη που έλεγε ότι δεν υπάρχει ούτε σταγόνα πετρελαίου στην Ελλάδα. Αφού μπήκαμε στα μνημόνια και δεν μπορούσαμε πλέον να τα διαχειριστούμε εμείς, τότε το βγάλανε στη φόρα. Και το τελευταίο, ήλιος, κλίμα, εφορία της γης. Σκεφτείτε με τον ήλιο, μόνο που έχουμε, είμαστε η πιο φωτεινή χώρα του πλανήτη. Φτάνουμε εμείς το Νοέμβριο μήνα και ανάβουμε τα σώματα για μερικές ώρες. Επειδή εγώ έζησα στο εξωτερικό, γεννήθηκα εκεί, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι ανάβαμε τα σώματα 1η Σεπτεμβρίου και κλείνανε, αφού δουλεύανε επί 24 ώρου βάσεως, τα κλείναμε τον Μάιο μήνα. Άρα εμείς ξοδεύουμε 5 φορές λιγότερο ενέργεια για την θέρμανση των σπιτιών μας. Πώς είναι δυνατόν εμείς να είμαστε φτωχοί? Και επίσης με τον ήλιο, αφού υπάρχει τεχνολογία τώρα να βγάζουμε, να παράγουμε ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο. Γιατί δεν γέμισε η Ελλάδα με φωτοβολταϊκά? Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, λύσεις υπήρχαν πάντα. Αυτοί που κυβερνούσανε δεν θέλανε να μας τις δώσουνε. Γιατί το σχέδιο τους είναι διαφορετικό από αυτό που θέλουμε εμείς. Και να περάσουμε στο επίμαχο θέμα. Επειδή όλα αυτά τα χρόνια βλέπαμε όλο αυτό το παράλογο που συμβαίνει στην Ελλάδα, ήρθε ένας άνθρωπος, και μιλώ για τον Αρτέμι Σόρα, ο οποίος μας παρουσίασε κάποια πράγματα άγνωστα προς εμάς, τεκμηριώνοντάς τα, αποδεικνύοντάς τα. Ήταν ο πρώτος που μίλησε με αποδείξεις, έχοντας στα χέρια του αποδεδειγμένα πράγματα, και μετά τα κοινοποιούσε σε εμάς. Πάρα πολλοί άνθρωποι, αρκετοί στην αρχή, ενδιαφέρθηκαν να γνωρίσουν ποιος είναι ο Αρτέμις Όρας, τι είναι αυτό που κάνει, και κοίταξαν πιο κοντά όλη αυτή την υπόθεση. Όλοι εμείς που ξεκινήσαμε τότε παρατηρήσαμε ότι βασικά ελέγξαμε, το ψάξαμε και είδαμε ότι ό,τι λέει βασίζεται σε στοιχεία, σε πολύ δυνατά στοιχεία, σε κρατικά έγγραφα, σε παγκόσμιες συνθήκες, σε δικαστικές αποφάσεις. Ξεκινώντας το 2012 με την κατάθεση των 600 δις, τα οποία είναι γνωστά
σε όλους τους Έλληνες πλέον μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πραγματικά λοιπόν το 2012 ο Αρτέμις Σόρας κατέθεσε 600 δισεκατομμύρια στο όνομα όλων μας, στο όνομα του κυρίαρχου ελληνικού έθνους. Γιατί το έκανε όμως αυτό? Διότι αν θυμάστε καλά εκείνο το καλοκαίρι του 2012, όλα τα αγαπημένα μας κανάλια μας λέγανε ότι παιδιά δεν πάμε καλά, θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα, προσπαθούμε απεγνωσμένα αλλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει λύση και πρέπει να χρεοκοπήσουμε, θα πτωχεύσει η Ελλάδα, θυμηθείτε το, μας το λέγανε σε καθημερινή βάση, καθώς επίσης και η λέξη κλειδί κρίση ήτανε στο καθημερινό μας διαιτολόγιο. Το ακούγαμε συνέχεια. Για οτιδήποτε γινότανε λοιπόν, τότε μας λέγανε κρίση, κρίση, κρίσιμο. Έπαιζε η Β' Εθνική ένα αγώνα ποδοσφαίρου με την τάδε ομάδα που ήταν φυσιολογικό να παίζουν γιατί έτσι είναι το πρωτάθλημα και λέγανε αυτός ο κρίσιμος αγώνας κτλ. Δηλαδή μας περνούσαν συνέχεια την λέξη κρίση. Είχαν λοιπόν πραγματικά στόχο και σκοπό να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Γι' αυτό κατέθεσε ο Αρτέμις Σόρας τότε τα 600 δισεκατομμύρια, ούτως ώστε να μην μπορέσει κανένας να χρεοκοπήσει την Ελλάδα, διότι είχε βιβλιάριο με αυτό το ποσό. Λογιστικό υπόλοιπο. Ακριβώς. Το οποίο μάλιστα γνωστοποίησε σε όλους τους πάντες. Μέσα στους δικούς μας θεσμούς, αλλά και στο εξωτερικό, στο ΔΝΤ, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άπαντες γνωρίζανε για την κατάθεση των 600 δις. Γι' αυτό και παρατηρούμε ότι ξαφνικά σταμάτησαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μιλάνε για πτώχευση της Ελλάδος. Ποιος ήταν πρωθυπουργός τότε? Ο κύριος Σαμαράς. Άρα θυμηθείτε λίγο, για να βάλετε λίγο το πάζελ δίπλα το ένα, το κομμάτι δίπλα στο άλλο, για να δείτε την εικόνα. Σκεφτείτε λίγο, ποια ήταν η μοναδική φορά που είχαμε επίσκεψη από την κυρία Μέρκελ? Τέλη Σεπτεμβρίου του 2012. Θυμηθείτε τότε που έκανε βόλτα με τον Αντωνάκη στο πάρκο. Γιατί ήρθε η κυρία Μέρκελ τότε? Μήπως για να τραβήξει τα φτάκι του κυρίου Σαμαρά και να του πει μην τυχόν τα πάρει τα λεφτά? Διότι γνωρίζουμε ότι είχε το σκοπό αυτό, γι' αυτό βέβαια βράβευσαν και τον Αρτέμις Σόρα ως εθνικό ευεργέτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάτι βέβαια που δεν το αποδέχτηκε ποτέ ο ίδιος. Αυτό όμως μας βάζει σε σκέψεις ότι για να γίνει αυτή η βράβευση, σαφώς και είχανε δει τα 600 δις. Δεν θα προβαίναν σε κάτι τέτοιο αν δεν ήταν αληθινό όλο αυτό εδώ. Βέβαια, όταν θελήσανε να ανοίξουν τον φάκελο, διαπιστώσαν ότι υπήρχαν μέσα δύο όροι για την εκταμείευση αυτού του ποσού. Δύο πολύ λογικοί όροι. Ο ένας έλεγε ότι πρέπει να γίνει λογιστικός έλεγχος του χρέους, να δούμε πόσα χρωστάμε, πού τα χρωστάμε, τι έχει γίνει μέσα στη χώρα αυτά τα χρόνια. Ένα ξεκαθάρισμα δηλαδή. Και ο δεύτερος ήταν να γίνει απονομή, απόδοση ευθυνών μάλλον, σε όσους έχουν καταχραστεί δημόσιο χρήμα. Αν και εφόσον έχουν καταχραστεί. Γι' αυτό στους δύο όρους έκαναν πίσω. Μάλιστα να θυμίσω ότι προεκλογικά τόνιζε πάρα πολύ ο κύριος Σαμαράς τον λογιστικό έλεγχο του χρέους. Ποιος ο λόγος να μην θελήσει να το κάνει? Ποιος ο λόγος να τον εμποδίσει αυτό? Αυτός ο όρος. Εν πάση περιπτώσει, για να μην σας κουράζουμε, έκαναν πίσω, ενώ υπήρχαν 600 δις κατατεθειμένα στον κυρίαρχο ελληνικό λαό, στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία, και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια τι είναι αυτό. Κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία, όταν ακούτε, σημαίνει καθαρά και μόνο το έθνος. Η ελληνική δημοκρατία είναι το κράτος μας, αυτό είναι ο μεγάλος διαχωρισμός, το οποίο όπως είπα και πιο μπροστά είναι ιδιωτική εταιρεία με έδρα το Βερολίνο και αφημί. Όλοι εκεί μέσα φαινόμαστε ως υπήκοοι,
υποτελείς μιας ιδιωτικής εταιρείας. Γι' αυτό και βλέπετε ότι με τη γέννηση ενός παιδιού βγάζουν αφημί αριθμό φορολογικού μητρώου. Δηλαδή για αυτούς είμαστε αριθμοί και όχι άνθρωποι και όχι ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν, βλέποντας αυτούς τους δύο όρους κάνει πίσω και περνάει στην υπογραφή του δευτέρου μνημονίου. Εκεί πάνω φυσικά ο Αρτέμις Όρας έρχεται και μηνύει τους 302 στην Βουλή για εσχάτη προδοσία. Οι δύο είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο υπουργός οικονομικών που ήταν τότε ο κύριος Στουρνάρας και ήταν εξοκοινοβουλευτικός. Η υπόθεση αυτή εξελίσσεται με πολύ αργά βήματα ακόμα και τώρα. Βέβαια έχουμε μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη για εμάς. Στη συνέχεια κάνει μηνυτήρια αναφορά ο Άδωνης Γεωργιάδης στον εισαγγελέα να ελέγξει κατά πόσο όλα αυτά εδώ είναι αληθή. Εν πάση περιπτώσει, το κατηγορητήριο είναι διασπορά ψευδών ειδήσεων, κατάλυση πολιτεύματος, αλλαγή συντάγματος και ανησυχία λαού. Και ανησυχία λαού. Πολύ σωστά. Η υπόθεση αυτή εκδικάζεται τον Ιούνιο του 2013 και έχουμε την απόφαση του δικαστηρίου, η οποία είναι σαφής και είναι καταπέλτης, και θα τη διαβάσουμε για να διευκρινιστεί τι ακριβώς έγινε. Μας λέει λοιπόν ότι στην υποκρίση περίπτωση, και τη διαβάζω ακριβώς από μέσα αυτούσια, είναι η απόφαση 67-650/13 και μας λέει το εξής, ότι στην υποκρίση περίπτωση αποδείχτηκε, που σημαίνει ότι το δικαστήριο για να αποφανθεί είχε στα χέρια του όλες τις αποδείξεις που χρειαζόταν. Αποδείχτηκε λοιπόν ότι ο πρώτος κατηγορούμενος δυνάμει αμετάκλητου πληρεξουσίου τη χάνει διαχειριστής χρηματικού ποσού ύψος 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το ποσό αυτό έχει εσωματωθεί σε 6 διεθνή γραμμάτια του Αμερικανικού Ταμείου ονομαστικής αξίας εκάστου 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία έχουν κατατεθεί. Έχουν ήδη κατατεθεί, δηλαδή δεν πρόκειται να τα καταθέσει στο μέλλον, τα έχει καταθέσει. Να θυμίσουμε ποιος το λέει αυτό. Το δικαστήριο. Έτσι είναι, απόφαση δικαστηρίου, δεν είναι δικά μας λόγια. Τα οποία λοιπόν έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό καταπιστεύματος. Όταν ακούμε τη λέξη καταπίστευμα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι κληρονομικού δικαίου. Δηλαδή, είναι μία κληρονομιά επάνω σε όλους τους Έλληνες. Και όταν αποφασίσουν αυτοί να τα πάρουν, τότε θα λειτουργήσει και όλη αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, σε λογαριασμό καταπιστεύματος και φυλάσσονται προς πίστοση και χορηγία της ελληνικής δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, τούτος προτίθεται να χορηγήσει το ανωτέρο χρηματικό ποσό στο ελληνικό κράτος υπό τη μορφή δανείου με διάρκεια αποπληρωμής 100 ετών και με επιτόκιο 0,5%. Να πούμε εδώ γιατί το λέει αυτό, διότι πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές μας ότι όταν υπέγραψαν τα μνημόνια, ο μόνος που είχε δικαίωμα να δανείσει την Ελλάδα όχι για να, να ξεχρεωθεί, χαρίσει, όχι να χαρίσει, έτσι και χαρίσει πάνε κατευθείαν στους υποτιθέμενους δανειστές. Για να δανείσει όμως, γιατί έπρεπε να αφήσουν ένα παραθυράκι στον στραγγαλισμένο ελληνικό λαό με τους όρους που βάλανε στο μνημόνιο. Λοιπόν, ο μόνος που είχε δικαίωμα λοιπόν να δανείσει την Ελλάδα ήταν Έλληνας αυτόχθον ηθαγενής και τίποτα άλλο. Δηλαδή, όλα αυτά τα ταξιδάκια που κάνανε οι πρωθυπουργοί, τάχα ότι τρέχανε κλιπαρώντας την Ρωσία ή την Κίνα κτλ. Για να δανειστούν, ήταν ένα μεγάλο ψέμα. Διότι αυτό γράφει στο μνημόνιο. Λοιπόν, οι όροι δε που έθεσε
για την εκταμείευση του ποσού ήταν η διεξαγωγή λογιστικού ελέγχου από Επιτροπή Διεθνών Πραγματογνωμόνων υπό την εποπτεία του Αρείου Πάγου, προκειμένου να εξακριβωθεί το ακριβές ύψος του δημοσίου χρέους και η διεξαγωγή έρευνας και απόδοση ευθυνών σε όσους είχαν στη διαχείρισή τους δημόσιο χρήμα. Αν συνεχίσουμε, βλέπουμε πού γνωστοποιεί την πρόθεσή του αυτή. Μας λέει λοιπόν η απόφαση ότι την πρόθεσή του αυτή γνωστοποίησε στις 28 Ιανουαρίου του 2012, αμέσως δηλαδή με την κατάθεση των 600, στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής, στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, στον Υπουργό Οικονομικών, στα μέλη του Κοινοβουλίου, στον Άριο Πάγο, στο Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στην Πρόεδρο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε δηλαδή ότι ταυτόχρονα ενημερώνονται άπαντες εντός και εκτός Ελλάδος. Γι' αυτό και σταματά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μεταδίδεται ότι μπορεί να πτωχεύσει η Ελλάδα. Πολύ σημαντικό βέβαια είναι και το πώς καταλήγει το δικαστήριο αυτό. Θα σας το διαβάσουμε και αυτό ακριβώς από μέσα. Το ενδιαφέρον είναι ότι το ίδιο το δικαστήριο μας λέει ότι όχι μόνο υπάρχουν, μας λέει ότι έχουν κατατεθεί. Γιατί πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη βάση σε αυτό που λέει το δικαστήριο? Διότι με δικαστική απόφαση εσύ Έλληνα θα πας ισόβια φυλακή. Με δικαστική απόφαση χάνεις το σπίτι σου ή αθώνεσαι. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και τώρα πες μας λίγο όλοι πώς τελειώνει το δικαστήριο. Λοιπόν, διαβάζω την τελευταία παράγραφα που λέει το εξής. Επομένως, από κανένα στοιχείο δεν αποδείχτηκε η πλήρωση της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του αδικήματος και για το λόγο αυτό αμφότεροι κατηγορούμενοι πρέπει να κηρυχθούν αθώοι. Επειδή ωστόσο από την ακροαματική διαδικασία και τα αναγνωσθέντα έγγραφα δημιουργήθηκαν στο δικαστήριο υπόνοιες για την τέλεση αδικημάτων από τρίτα πρόσωπα, πρέπει η δικογραφία να διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών για να διερευνήσει την τυχόν τέλεση αυτεπαγγέλτος διοκόμενων αδικημάτων, ιδίως αυτών της ψευδούς καταμηνήσεως και της ψευδούς ανώμωτης κατάθεσης. Βλέπουμε δηλαδή το δικαστήριο ότι παραπέμπει σε περαιτέρω μελέτη του θέματος, σε μεγαλύτερη έρευνα, αφήνοντας καθαρά υπόνοιες ότι τρίτα πρόσωπα κολλάνε αυτή την υπόθεση ενάντια στο συμφέρον του έθνους. Και καλεί τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος αυτός έκανε τη μηνυτήρια αναφορά, να καταθέσει τον Αύγουστο του 2015 πάνω σε αυτήν την υπόθεση. Φυσικά γνωρίζουμε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει βουλευτική ασυλία και για να μπορέσει να καταθέσει θα πρέπει να γίνει άρση αυτής. Κάτι φυσικά που δεν έγινε, διότι δεν έγινε ποτέ άρση της βουλευτικής ασυλίας του Άδωνη Γεωργιάδη, δεν πήγε να καταθέσει. Να θυμίσουμε φυσικά ότι όλοι αυτοί έχουν μηνυθεί για εσχάτη προδοσία και όπως καταλαβαίνουμε δεν ήταν εύκολο γι' αυτόν. Γι' αυτό λοιπόν και στην Ελληνική Βουλή, όταν συζητήθηκε αυτό το θέμα της άρτης ασυλίας του Άδων Γεωργιάδη, γι' αυτό και υπενθύμησε σε όλο το σώμα ότι σας θυμίζω ότι έχουμε μηνυθεί όλοι με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Οπότε τώρα που το ξέρετε, ψηφίστε όπως πρέπει να ψηφίσετε. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπερψηφίστηκε η πρόταση της άρτης ασυλίας και έτσι δεν πήγε να λογοδοτήσει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Ακούστε το επίμαχο ηχητικό. Για τους λόγους αυτούς ο κύριος Σόρας κατέθεσε ενώπιον του κυρίου Σαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών μηνυτήρια αναφορά κατά τον Αντωνίου Σαμαρά,
Ευαγγέλου Βενιζέλου, Φώτιου Κουβέλη, Ιωάννη Στρουνάρα, Καρόλου Παπούλια, απάντων των αρχηγών των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου Τσίπρα, Καμένου, τότε Παπαρίγα κλπ. Απάντων των Ελλήνων βουλευτών της προηγουμένης συνθέσεως, καθώς και παντός άλλου υπευθύνου για τις άδικες πράξεις, χάτς προδοσίες, παράβαση καθήκοντος κλπ. Όλοι οι βουλευτές της προηγουμένης συνθέσεως έχουμε άπαντες μηνυθεί από τον κύριο Σόρα ως ένοχοι σχάτς προδοσίας. Οπότε μετά από αυτά τον όμορφο λόγο που έβγαλε ο κύριος Γεωργιάδης, όπως καταλαβαίνετε, ποιος θα τολμούσε να υπερψηφίσει την πρόταση της Άρτσας Ηλίας? Έδωσε να καταλάβει ο κύριος Γεωργιάδης ότι μην κάνετε κανένα χαζομάρα εδώ πέρα, θα σας πάρω μαζί μου. Πρέπει να θυμίσουμε το εξής, ότι όταν βγαίνει μια δικαστική απόφαση η οποία δεν αρέσει, παράδειγμα, στο μηνυτή ή μπορεί να μην αρέσει σε οποιονδήποτε, τότε έχει δικαίωμα μέσα σε εύλογο διάστημα, το οποίο ορίζεται από τους νόμους, να κάνει έφεση κατά της απόφασης. Ο πρώτος που μπορούσε να κάνει έφεση θα ήταν ο ίδιος εισαγγελέας, παράδειγμα. Ή ο μηνυτής, ο κύριος Γεωργιάδης που είχε κάνει την μηνυτήρια αναφορά, ή οποιοδήποτε από την κυβέρνηση θα έλεγε ότι ρε παιδιά, τι είναι αυτά τα πράγματα, υπάρχουν 600 δις και βγήκε τέτοια απόφαση. Πάω και κάνω έφεση, διότι δεν αλήθεια αυτό εδώ, θέλω να δω και άλλα στοιχεία κτλ. Ή δεν μου αρέσει το αποτέλεσμα. Ακριβώς, πολύ απλά. Ναι. Και όμως, αφού πέρασε όλο το διάστημα εκείνο εκεί που θα επιτρεπότανε να γίνει η έφεση κατά της απόφασης, δεν πήγε κανένας, διότι είχαν να πούν άλλωστε. Ήταν τόσο αδιάσυστα τα στοιχεία. Υπενθυμίζω ότι κράτησε πάνω από 5 ώρες εκείνη η δίκη. Πολλές φορές σταμάτησε η δίκη, ξεκίνησε, ξαναξεκίνησε, πολλές φορές είχε διακοπές. Ακριβώς. Με πολύ κόσμο μέσα, ο οποίος παρακολουθούσε με μεγάλο ενδιαφέρον την εξέλιξη αυτή. Βλέπουμε ότι, για να καταλήξουμε, δεν γίνεται τίποτα, καμία κίνηση από κανέναν για να προσκομίσουν κάποια έφεση. Περνάει το εύλογο χρονικό διάστημα που απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις και η απόφαση αυτή κηρύσσεται αμετάκλητη, οριστική και τελεσίδικη. Αυτό σημαίνει ότι αφού πέρασε όλο αυτό το διάστημα, κανένας δεν έχει ξανά το δικαίωμα να αμφισβητήσει την δικαστική απόφαση ή να επανέλθει σε αυτήν. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Κοντονής, ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης, έμεινε έκπληκτος τότε και λέει, μα πώς είναι δυνατόν να περάστηκε μια τέτοια απόφαση, 600 δις. Και γι' αυτό προσπάθησε να γίνει αναίρεση υπέρ του νόμου. Βέβαια, βλέπουμε κάτι πρωτόγνωρο. Βλέπουμε, τυχαία να το πω, 600 δις να βρίσκονται στον προϋπολογισμό της χώρας, στον προϋπολογισμό του 2017. Βλέπουμε ότι η Ελλάδα έχει 563 δις ευρώ, που αν κάνει την ισοτιμία εκείνη την εποχή είναι 600 δις δολάρια, και στα πιστωτικά έσοδα. Και αναφέρομαι στο ΦΕΚ 234 και στον νόμο 4.444. Πώς λοιπόν η Ελλάδα βρίσκεται στα μνημόνια ενώ υπάρχει ένα τέτοιο ποσό στα έσοδά της και όλος τυχαίως συμπίπτει με το ποσό των 600 δις το οποίο έχει καταθέσει ο Αρτέμης Σόρας? Είναι εύλογα ερωτήματα τα οποία περνάνε από κάθε Έλληνα πολίτη που λίγο ή πολύ ψάχνει να δει τι συμβαίνει στη χώρα του. Αλλά ας καταλάβουμε καλύτερα τι προσπάθησαν να κάνουν. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης λοιπόν, αφού έμεινε έκπληκτος με όλα αυτά και του ήταν πρωτόγνωρο, λες και κάθε μέρα έρχονται 600 δις ή εκδικάζεται υπόθεση που να αναφέρονται 600 δις ως κατάθεση προς το ελληνικό έθνος. Ο κ. Κοντονής λοιπόν είπε ότι τι είναι αυτά τα πράγματα, είναι αδύνατο να υπάρχουν, γι' αυτό και θα προσπαθήσουμε δικαστικά να γίνει η αναίρεση υπέρ του νόμου. Αλλά τι σημαίνει αναίρεση υπέρ του νόμου? Επειδή πολλά πράγματα μας λένε, αλλά εμείς δεν τα ξέρουμε, διότι δεν είμαστε νομικοί, δεν είμαστε οικονομολόγοι κτλ. Αφού λοιπόν ρωτήσαμε,
μάθαμε ότι αναίρεση υπέρ του νόμου σημαίνει, επί της ουσίας δηλαδή, ότι αν ξαναέρθει κάποιος ο οποίος θα καταθέσει 600 δισεκατομμύρια, τότε η σύνθεση του δικαστηρίου να είναι διαφορετική. Αλλά αυτό δεν επηρεάζει επουδενή την ουσία της απόφασης, ότι δηλαδή την ύπαρξη και την κατάθεση των 600 δισεκατομμυρίων. Και έγινε ένα δικαστήριο, όπως προείπε η Όλη, στις 15 Νοεμβρίου, όπου εκδικάστηκε αυτή η υπόθεση ξανά, δηλαδή για την αναίρεση. Προσπάθησαν να την εκδικάσουν τα 600 δις εκ νέου, κάτι όμως που δεν το προβλέπει ούτε η ελληνική νόμη, ούτε η ευρωπαϊκή. Θεωρείται δικαστικό πραξικόπημα, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Και ποια ήταν η απόφαση που έβγαλε το δικαστήριο λοιπόν? Η απόφαση ήταν πάρα πολύ καλή, κήρυξε απαράδεκτη όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορεί κάτι που έχει τελεσιδικήσει να εκδικαστεί εκ νέου. Άρα στην ουσία λοιπόν έχουμε μια δεύτερη επικύρωση από την ελληνική δικαιοσύνη για την πραγματικότητα της κατάθεσης των 600 δις. Οπότε Έλληνα ακροατή, να γνωρίζεις ότι είσαι και εσύ τελικός δικαιούχος και κληρονόμος αυτών των λογαριασμών. Και με αυτούς τους λογαριασμούς λοιπόν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Εδώ στην Ελλήνων Συνέλευση αυτό συμβαίνει τώρα και 2 χρόνια, θα το πούμε όμως στη συνέχεια. Λοιπόν, ενώ λοιπόν υπάρχουν αυτά τα 600 δις, με πολύ ενδιαφέρον είδαμε να μπαίνουν στη ζωή μας τέτοιοι φόροι που δηλαδή είναι απίστευτο αυτό εδώ που συμβαίνει, και θα κάνουμε τώρα μια παρουσίαση των φόρων που πληρώνει ο ελληνικός λαός. Διότι ο ελληνικός λαός χαρακτηρίζεται ότι συγχωρεί πολύ εύκολα, ξεχνάει πάρα πολύ εύκολα. Γι' αυτό λοιπόν ας του θυμίσουμε λίγο ποιοι είναι οι φόροι που έχουν επιβάλει σε αυτόν, και ας ξεκινήσουμε από το πιο αυτονόητο. Λοιπόν, όλοι γνωρίζουμε ότι πληρώνουμε 24% ΦΠΑ. Τι σημαίνει όμως αυτό το πράγμα? Ας το κάνουμε ανάλυση. Σημαίνει πολύ απλά, σε ελεύθερη μετάφραση, ότι 11 εκατομμύρια Έλληνες σήμερα από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 12 την επόμενη, 11 εκατομμύρια Έλληνες λοιπόν συν 2 εκατομμύρια μετανάστες, συν 2 εκατομμύρια τουρίστες, τέλος πάντων όσοι είναι στην ελληνική επικράτεια, ας πούμε 15 εκατομμύρια άτομα, ό,τι αγοράσουν σήμερα ο τελικός καταναλωτής που πάει στο σούπερ μάρκετ, που πάει στο περίπτερο, που πάει οπουδήποτε, πάει στο μπαράκι, παίρνει ένα ποτό, αγοράζει αυτοκίνητο, αγοράζει καράβι, οτιδήποτε, το 1/4 πάει στα ταμεία. Δηλαδή το 1/4 από ό,τι αγοραστεί σήμερα σε ένα 24ωρο, το 1/4 πάει στα ταμεία. Και μας λένε ότι δεν φτάνουν τα λεφτά. Γι' αυτό λοιπόν και προχωρήσανε, αφού δεν μιλούσε κανένας, στο φόρο εισοδήματος, ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, που βέβαια περιμένουμε και την ανάπτυξη να έρθει, αλλά φαίνεται έχει χάσει το δρόμο. Ο φόρος εισοδήματος λοιπόν, Έλληνα, ξεκινάει από 29% μέχρι 42%. Δηλαδή από ό,τι καταφέρεις, αν τα καταφέρεις να κερδίσεις, θα πληρώσεις 29% μέχρι 42% φόρο. Έχουμε βέβαια το μοναδικό προνόμιο εμείς οι Έλληνες να έχουμε προκαταβολή φόρου σε ποσοστό 100%. Που σημαίνει τι? Ότι ας πούμε ότι εσύ πληρώνεις μόνο 29%, διπλασιάζεται φέτος και πάει στο 58%. Τώρα δεν μας ενδιαφέρει αν θα ζεις του χρόνου για να έχεις κέρδη και να φορολογηθείς, θα πληρώνεις από τώρα. Μετά αφού πεθάνεις μπορεί να γυρίσεις πίσω και να τα διεκδικήσεις. Πάμε λοιπόν πιο κάτω, αλλάξανε τον τρόπο που θα πληρώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές, και οι ασφαλιστικές εισφορές τώρα πλέον θα είναι ποσοστιαία επί των κερδών και συγκεκριμένα περίπου 28%. Ας κάνουμε όμως μια αριθμητική πράξη. 29 και 29 μας πάει 58. 58
και 28 πάμε 86%. Δηλαδή με το καλημέρα πρέπει για φέτος ο επιχειρηματίας, παράδειγμα, ή ο οποιοδήποτε άλλος να πληρώνει 86% επί των κερδών. Ας υποθέσουμε ότι κέρδισε 50.000 ευρώ. Τέτοια εποχή 50.000 ευρώ, wow, λέμε. Λοιπόν, 50.000 ευρώ σημαίνει, αν πάρουμε το 86% που είναι ποσοστιά επί των κερδών, σημαίνει ότι θα μείνουν 7.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, 86, 14, ναι, μένουν 7.000 ευρώ για να επιβιώσει ο επιχειρηματίας ή ο Έλληνας ο οποίος έχει αυτά τα κέρδη. Ναι, αλλά δεν τελειώνω εδώ τα πράγματα. Έχουμε επίσης ένα μοναδικό προνόμιο εδώ στην Ελλάδα, να έχουμε το φόρο σκλαβιάς. Συγγνώμη, τέλος επιτιδεύματος. Που τέλος επιτιδεύματος σημαίνει τι? Ότι εσύ, ραγιά Έλληνα, για να έχεις δικαίωμα να ξανακάνεις τη δουλειά που κάνεις του χρόνου, πρέπει να πληρώσεις εφάπαξ ένα ποσό, το οποίο κυμαίνεται μέχρι 700 ευρώ το χρόνο, για να έχεις δικαίωμα να κάνεις τη δουλειά. Μα τέτοια δικαιώματα τα δίνεις μόνο σε σκλάβους. Αφού λοιπόν πληρώσεις και αυτό εδώ, αν τα καταφέρεις. Φόρος δηλαδή για να έχεις το δικαίωμα να εργαστείς. Ακριβώς. Ακριβώς, που ακούστηκε αυτό εδώ. Μετά προχωράμε στο άλλο. Αν έκανες το μοιραίο λάθος και ήσουν νοικοκύρης και έκανες αποταμίευση επί χρόνια και κατάφερες επιτέλους να έχεις δικό σου σπίτι, τότε θα πληρώσεις ένφια. Δηλαδή, ενώ πλήρωσες κάποια εκατομμύρια τότε, παράδειγμα σε δραχμές ή χιλιάδες ευρώ για την άδεια, αφού πλήρωσες το ΙΚΑ σου, αφού πλήρωσες ΦΠΑ σε όλα τα υλικά για να χτίσεις αυτό το οίκημα που ήθελες να κάνεις, σπίτι, βιοτεχνία κτλ., τώρα έρχονται και τα σου λένε, τα ξεχνάμε όλα αυτά. Μπράβο, και πληρώνεις το ενίκιο, άρα δεν είναι δικό σου. Εκτός από αυτά εδώ, βέβαια μην ξεχνάμε ότι θα έχουμε και τα δημοτικά τέλη, δημοτικός φόρος, τέλη κυκλοφορίας. Όπως θυμάστε, για να, δηλαδή, τέλη κυκλοφορίας πληρώνουμε για να έχουμε δικαίωμα να κυκλοφορούμε στους δρόμους με τις λακκούβες. Ενώ αντίθετα, αν είσαι λίγο πιο προνομιούχος και θέλεις δρόμους χωρίς λακκούβα, υπάρχουν και αυτά εδώ, αυτοί οι δρόμοι είναι οι δρόμοι που έχουν διόδια, όπου εκεί θα ξαναπληρώσεις. Άρα λοιπόν, όποιος θέλει λακκούβες πληρώνει τέλη κυκλοφορίας. Όποιος θέλει δρόμους χωρίς λακκούβες πληρώνει και τέλη κυκλοφορίας και διόδια. Και μην νομίζετε ότι τελειώνουμε εδώ πέρα. Έχουμε και εισφορά αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά, φόρος μισθών των υπηρεσιών, φόρος αεροδρομίου, φόρος για τη μεταφορά ρεύματος που το βλέπετε πολύ καλά στο λογαριασμό, φόρος για τη διανομή ρεύματος, φόρος κληρονομιάς, φόρος στα καύσιμα. Εδώ θα σταθώ λίγο. Ξέρετε τι φόρους πληρώνετε στα καύσιμα? 68%. Δηλαδή, όταν βάζετε 70 ευρώ βενζίνη, τα 50 είναι φόροι και δασμοί. Η αξία της βενζίνης είναι 20. Αλλά δεν φτάνουν τα λεφτά. Θέλουμε κι άλλα λεφτά. Πάμε λοιπόν. Θέλουμε κι άλλα λεφτά. Έχουμε κι άλλους τρόπους. Έχουμε φόρους στα τσιγάρα, φόρους στα ποτά, φόρους διανυκτέρευση στα ξενοδοχεία. Αυτό είναι καινούριο, γιατί δεν βρίσκαν κάτι άλλο. Ωραίος φόρος αυτός. Ναι. Φόρος πολυτελείας, φόρος ταξινόμησης, φόρος αγοράς ακινήτων, φόρος γονικής παροχής. Και δεν τελειώνω εδώ, έχουμε φόρος για ενίκεια, φόρος δωρεάς, φόρος δημοσίων θεαμάτων, φόρος σταθερής τηλεφωνίας και ίντερνετ, γιατί γίνατε πολύ τώρα που έχετε ίντερνετ, φόρος κληρονομιάς, φόρος λαχείων, φόρος λίστας γάμου. Ναι κύριοι, να το ξανασκεφτείτε την άλλη φορά που θα πάτε δώρο όταν είστε καλεσμένοι σε κάποιο γάμο, γιατί θα πληρώσετε φόρο. Φόρος μερισμάτων, φόρος αρδευτικού νερού για τους αγρότες, λες και κατασκευάζουν αυτοί το νερό, φόρος ρύπανσης, φόρος καφών, φόρος τόκων, φόρος τροχόσπιτου, φόρος υπεραξίας, φόροι. Επειδή δεν είμαι... Έχουν πάρει φόρα δηλαδή και βάζουν... Ναι. Φόρους. Έχουν ακριβώς, πολύ σωστά. Λοιπόν, για να βρείτε τους φόρους και για να βρω και εγώ δηλαδή, για να σας τα παρουσιάσω σήμερα, έκανα το εξής. Μπορεί να το κάνετε και εσείς έτσι κάποια νύχτα που δεν σας παίρνει ο ύπνος και θέλετε να ασχοληθείτε με κάτι. Σκέφτεστε πώς θα πληρώσετε τον επόμενο φόρο. Πολύ σωστά. Μπορείτε να κάνετε μια έρευνα. Πολύ απλά. Μπαίνετε στο ίντερνετ, πατάτε
λέτε φόρος, γράφετε λοιπόν φόρος και βάζετε το γράμμα α. Θα σας βγάζει κατευθείαν τους φόρους που ξεκινάνε από α. Μετά πάτε στο β, γ, δ και θα δείτε με μεγάλη σας έκπληξη πώς υπάρχουν για όλα τα γράμματα φόροι. Και επειδή τώρα μαθαίνω την επικαιρότητα την τελευταία ότι συνεργάζεται το Υπουργείο Παιδείας με το Υπουργείο Οικονομικών για να πούνε και άλλα γράμματα στην αλφάβητό μας για να μπορέσουν και αυτοί επιτέλους να βγάλουν και άλλους φόρους. Οπότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό, ε? Ακριβώς. Λοιπόν, μας κάνανε οικονομικά προϊόντα πλέον και όπως είπε η Όλη πριν, μόλις γεννιέται ένα παιδί, στο εξής δεν θα λέμε να μας ζήσει το παιδάκι, θα λέμε να μας ζήσει το νέο αφημί. Λοιπόν, όλα αυτά όμως, όπως τώρα θα σας δείξουμε, δεν χρειαζόταν να γίνουν. Γιατί ο ελληνικός λαός, το ελληνικό έθνος είναι ζάμπλουτο. Το ενδιαφέρον είναι, όπως σε κάποια άλλη εκπομπή θα σας δείξουμε, ότι δεν είναι μόνο ο ελληνικός λαός ζάμπλουτος. Όλη η ανθρωπότητα είναι πλούσια. Γι' αυτό και αναρωτηθείτε το απλό. Πώς είναι δυνατόν όλες οι χώρες να έχουν χρέος? Άμα είμαστε 10 άτομα και λέμε ότι και οι 10 χρωστάμε, πρέπει κάποιος να υπάρχει που να μην χρωστάει και να μας τα έχει δώσει. Ποιος είναι αυτός λοιπόν? Για να μην σας κουράσουμε άλλο στη σημερινή μας εκπομπή, διότι θα ακολουθήσουν και άλλες και θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε και πιο πολλά πράγματα και να αναλύσουμε τα πράγματα και οτιδήποτε άλλο φυσικά χρειαστεί, να σας ενημερώσω για το ποια ακριβώς είναι η Ελλήνων Συνέλευσης. Η Ελλήνων Συνέλευσης είναι ο πολιτικός φορέας που εκπροσωπεί το ελληνικό έθνος. Κάτι τέτοιο δημιουργείται για πρώτη φορά στη χώρα. Ποτέ δεν είχαμε εκπροσώπηση ως έθνος. Τα κόμματα που βλέπουμε δεν μας εκπροσωπούν όλους. Εκπροσωπούν μία μερίδα πολιτών. Έχουν συγκεκριμένη ιδεολογία, φυτευτό κομματάρχη. Και φυσικά το λέει και η ίδια η λέξη, κόμμα. Είναι κάτι που χωρίζει. Το κόμμα είναι σημείο στίξης που διαχωρίζει μία πρόταση. Καθόλου τυχαίο δηλαδή που χρησιμοποίησαν ακόμα και αυτή τη λέξη για να διαχωρίσουν έντεχνα έναν λαό σε κομμάτια, σε κόμματα. Λοιπόν, για πρώτη φορά δημιουργείται ο πολιτικός φορέας του έθνους και παράλληλα, ανεξάρτητα αλλά και συνδεδεμένα μεταξύ τους, είναι και τα γραφεία Ελλήνων Συνέλευσης που είναι ανεξάρτητοι τοπικοί αυτόνομοι οργανισμοί με δικό τους αφημί, δικό τους καταστατικό, με διοικητικό. Λοιπόν, αυτοί οι οργανισμοί ανοίγουν τοπικά σε όλους τους δήμους. Θέλουμε να ανοίξουμε σε όλους τους καποδιστριακούς δήμους, όχι στους καλλικρατικούς. Η καλλικρατική δήμη είναι 325, με τον νόμο τον καποδιστριακό είναι 910. Στόχος μας είναι αυτός, για να μπορέσουν να εκπροσωπηθούν όλοι οι Έλληνες πολίτες, να ενωθούμε μέσα από αυτά εδώ τα γραφεία, εκπροσωπώντας καθαρά και μόνο τα συμφέροντα των Ελλήνων. Αυτή τη στιγμή είμαστε πάνω από 300 γραφεία σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό. Πάρα πολλά γραφεία έχουμε στο εξωτερικό. Οι Έλληνες του εξωτερικού ενημερώνονται, συμβάλλουν, μπαίνουν και αυτοί σε αυτόν εδώ τον αγώνα, δημιουργούν τα δικά τους γραφεία ως Έλληνες αυτόχθονες ηθαγενείς. Και μέσα από αυτήν εδώ τη διαδικασία προχωράμε, έχοντας πλέον τον δικό μας μηχανισμό, διότι έχει στηθεί ένας τεράστιος μηχανισμός μέσα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κάτι που δεν γνωρίζουν πάλι οι Έλληνες και το επισημαίνω αυτό εδώ, στηριζόμενος, βασιζόμενος σε ένα αξιακό σύστημα, στο οποίο θα αναφερθούμε εκτενέστερα μία από τις επόμενες εκπομπές μας. Και το βασικότερο είναι ότι μέσα από τα γραφεία Ελλήνων Συνέλευσης μπορεί να έρθει ο κάθε πολίτης να πάρει δωρεάν τα έντυπα, τα κατάλληλα και να εξοφλήσει κάθε οφειλή που έχει προς, ναι, το δημόσιο, εφορία δηλαδή,
ταμεία, τράπεζες, ΔΕΗ, νερό, δήμους. Είναι η διαδικασία αυτή εδώ που ακολουθούμε, τα λεγόμενα εξώδικα, που είναι η εξώδικη διαδικασία αποπληρωμής όλων των χρεών μας. Και τι σημαίνει αυτό? Βλέποντας όλους αυτούς τους λογαριασμούς που ανήκουν στο ελληνικό έθνος, που ανήκουν σε όλους εμάς, βλέποντας την αποσιώπηση από τη μεριά του κράτους, και την δυσπραγία απέναντι σε αυτό, το να μην κάνουν τίποτα παρά μόνο να μας βάζουν μέσα σε φόρους και σε νέα μνημόνια, αποφασίσαμε με το δικό μας μηχανισμό, τον οποίο δημιουργούν οι ελεύθεροι Έλληνες πολίτες, ενεργοί Έλληνες πολίτες, να προβούμε στη διαδικασία και στην εξόφληση και στην χρήση αυτών των λογαριασμών με μια νόμιμη διαδικασία μέσω του συντάγματος και των νόμων. Πάμε πάρα πολύ απλά και αποπληρώνουμε όλες μας τις οφειλές σε όλα αυτά που προηγουμένως ανέφερε ο Κώστας Σοκιζάκης, στην εφορία, στα ταμεία, στις τράπεζες, στην ΔΕΗ, στο νερό και στους δήμους. Πολύ βασικό όμως είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία δηλώνουμε την πραγματική μας ταυτότητα, ότι είμαστε Έλληνες αυτόχθονες ηθαγενείς, ανήκουμε πλέον στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία που είναι το έθνος στο οποίο ανήκουν τα πάντα, και διαχωρίζουμε τη θέση μας από την ελληνική δημοκρατία, η οποία είναι το κράτος μας, αυτή την επωνυμία έχει, ελληνική δημοκρατία, μια εταιρεία, μια ιδιωτική εταιρεία με αφημί και έδρα το Βερολίνο. Κάνουμε αυτήν την διαφοροποίηση, το γνωστοποιούμε αυτό και στο κράτος μας, ότι πλέον είμαστε Έλληνες αυτόχθονες ηθαγενείς και κάνουμε χρήση του κληρονομικού μας πλούτου. Πολύ απλά, νόμιμα και συνταγματικά. Σκεφτείτε τώρα το εξής. Όταν κάνει κάποιος αυτή τη διαδικασία, δίνει εντολή, προσέξτε τους όρους που θα πω τώρα, εντολή και εξουσιοδότηση προς παράδειγμα την τράπεζα να εισπράξει από αυτόν τον λογαριασμό, από τους δύο λογαριασμούς που έχουμε, στους οποίους είμαστε οι τελικοί δικαιούχοι και κληρονόμοι, ούτως ώστε να εξοφληθούν όλες οι οφειλές μας. Προσέξτε όμως το εξής. Εντολή δίνει μόνο ο δικαιούχος των λογαριασμών. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ δεν μπορώ να πάω στην τράπεζα που χρωστάω και να τους δώσω εντολή και εξουσιοδότηση να τραβήξουν από το τάδε βιβλιάριο το οποίο δεν ανήκει σε μένα. Τότε είμαι απατεώνας και την άλλη στιγμή βρίσκομαι στη φυλακή. Επίσης, δεν μπορώ να δώσω εντολή σε λογαριασμούς οι οποίοι δεν έχουν τίποτα μέσα. Δηλαδή, θα πρέπει να μας απαντήσει η τράπεζα, παράδειγμα, κύριε Τάδε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε την πρόθεση να μας εξοφλήσετε, αλλά ξέρετε, στο λογαριασμό τον Τάδε που μας δίνεται εξουσιοδότηση και εντολή να εισπράξουμε, δεν υπάρχουν λεφτά, ή αυτά τα χρήματα που υπάρχουν, αν υπάρχουν παράδειγμα, προέρχονται από πράξεις μη νόμιμες, παράδειγμα. Αυτό γιατί το λέω? Διότι υπάρχει ένας νόμος, το 3691 του 2008, με το ΦΕΚ Α166 στις 5 Οκτώβου, που αναγκάζει το πιστωτικό ίδρυμα μέσα σε 48 ώρες να διερευνήσει την πηγή των εσόδων και την νομιμότητα αυτών. Γι' αυτό λοιπόν, για να το καταλάβετε ότι πώς συμβαίνει στην απλή μας τη ζωή, γίνεται ως εξής. Όταν πάτε χρήματα, παράδειγμα, ο έλεγχος γίνεται αμέσως. Διότι περνάει από το μηχάνημα, ελέγχει αν είναι νόμιμα αυτά τα χρήματα, έγκυρα τα παρτονόμισμα ή είναι πλαστό. Επίσης, όταν πάτε επιταγή για να εισπράξετε, βλέπετε ότι μπαίνει στο σύστημα κατευθείαν για να δει δύο πράγματα. Να δει αν είναι νόμιμα αυτά τα χρήματα, αν υπάρχουν χρήματα μέσα, αν είστε εσείς ο δικαιούχος και μετά σας δίνει τα χρήματα η τράπεζα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εμείς τώρα και 2 χρόνια έχουμε ξεκινήσει αυτή την αποπληρωμή και όλα είναι τόσο νόμιμα, τόσο αδιαμφισβήτητα, που δεν μπορούν να μας πούν το παραμικρό. Γι' αυτό και κανένας Έλληνας, ο οποίος έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία, δεν έχει χάσει την περιουσία του. Γι' αυτό λοιπόν προτρέπω
όλους τους Έλληνες να πάνε να ενημερωθούν στα δικά τους τα γραφεία. Αυτά τα γραφεία που ανοίξανε τα κάνανε οι Έλληνες, απλοί πολίτες, όταν καταλάβανε ότι υπάρχει αυτός ο πλούτος και δεν χρησιμοποιείται από αυτούς που διαχειρίζονται τον πλούτο μας και τις ζωές μας. Και λοιπόν, απλά όπως θα γινότανε σε μια οικοδομή, όπου έχουμε κάποιον διαχειριστή ο οποίος δεν κάνει καλά τη δουλειά του, μας χρεώνει παραπάνω πετρέλαιο, μας βάζει 10 κυπουρούς. Ή μας κλέβει. Ναι, ενώ έρχονται 2 και τα λοιπά. Τότε τι γίνεται, μαζευόμαστε οι ιδιοκτήτες και λέμε ότι αυτόν τον διαχειριστή δεν το χρειαζόμαστε πια και αναλαμβάνουμε εμείς τη διαχείριση, η οποία δεν είναι και πολύ δύσκολα. Δύσκολη θα το πούμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Οπότε προτρέπω όλους, ελάτε να ενημερωθείτε. Είναι τζάμπα η ενημέρωση. Και με αυτά θα σας αφήσουμε. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό βράδυ. Σύντομα πάλι θα είμαστε κοντά σας. Την άλλη Κυριακή. Και ενδιάμεσα φυσικά κάθε Δευτέρα σε επανάληψη. Για να πούμε και κάποιες επιπλέον αλήθειες. Θα μάθετε τέτοια μυστικά που δεν θα τα πιστεύετε, αλλά είναι, να προσέξετε ένα πράγμα. Εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια να λέμε ότι να είναι, διότι μας περιμένουν στη γωνία. Γι' αυτό ό,τι σας λέμε είναι από δικά τους έγγραφα, με δικές τους υπογραφές ή όπως είπε η όλη στην αρχή, με δικαστικές αποφάσεις κτλ. Με fake. Όλα αυτά μπορείτε να τα διερευνήσετε. Στην άλλη εκπομπή θα κάνουμε και... θα αναλύσουμε λίγο περισσότερο και τον προϋπολογισμό 4444, όπως σας είπε για τον νόμο, τα καταπιστεύματα και άλλα που έχουμε ακούσει πολύ πάρα ενδιαφέροντα. Πολλά αυτά, να δούμε τι ακριβώς είναι. Και είναι και το δεύτερο οικονομικό εργαλείο που χρησιμοποιούμε σε αυτές τις εντολές αποπληρωμής που καταθέτουμε σε όλες αυτές τις υπηρεσίες. Σας ευχόμαστε καλό βράδυ από τον Κώστα Κιζάκη και την Όλη Γενελάκη. Καλό σας βράδυ.